Μάρια Καπότση, πώς είσαι? Είμαι καλά. Είσαι καλά. Ξέρεις ότι λίγο με ενοχλεί αυτή η υπέροχη ηρεμία σου. Γιατί είναι υπέροχη, αλλά με ενοχλεί αυτό το τόσο. Δεν μου λες, εκρήξεις έχεις σαν άνθρωπος. Είναι δουλεμένη, έχω, ναι. Μία φορά το χρόνο, ας πούμε, πότε? Το βγάζω στην πισίνα, ναι. Ναι. Τις υπόλοιπες ώρες. Είμαι χαλαρός. Ζεν. Είσαι ειλικρινής? Πολύ. Αθλητισμός, έρωτας, χρήματα. Έρωτας. Πρώτο. Αθλητισμός. Δεύτερο. Χρήματα. Τρίτο τα χρήματα. Mm. Τον έρωτα πρώτο, ε. Ναι. Μπράβο, ρε Μάριε. Θέλω να μου πεις το πρώτο πράγμα που κοιτάς σε μια γυναίκα. Είναι έτοιμη η Βροντίνα, ξέρεις, με την απάντησή σου. Μ' αρέσει να έχει όμορφο πρόσωπο. Τι έγινε, ρε παιδιά? Βλέπεις μια γυναίκα και λες το πρόσωπο. Είπα το πρώτο πράγμα που κοιτάς σε μια γυναίκα. Ναι, η ομορφιά της. Η ομορφιά είναι στο πρόσωπο. Εντάξει. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί δεν τους έχεις πείσει. Στημένο. Πάμε. Στημένο. Πάμε στην επόμενη. Πότε είναι τα γενέθλια του Λευτέρη Πανταζή? Όχι, με τα γενέθλια τα πάω καλά. Το καταλάβαμε όλοι μας πριν. Ο Λευτέρης έχει το... Θα μου πεις, δεν έχεις τα γενέθλια της κόρης του Πανταζή, θα ξέρεις. Το Μάρτιο έχει γενέθλια. Γιατί είναι κρυός. Ναι. 25, 26, 27, 28, κάπου εκεί. Μαρτίου. Θες να μας πεις μία, να δοκιμάσουμε στην τύχη μας. 28. 27. Εντάξει, να σας πω, αν κρίνουμε, παιδιά, συγγνώμη, εγώ θα του δίνω αλληλού, γιατί αν κρίνουμε πώς απάντησε πριν για τα γενέθλια της Κόνη, που θυμόταν μόνο τη χρονολογία, το ότι, ας πούμε, θυμήθηκε τώρα και τον Μάρτιο του Πανταζή, προσπάθησε. Ό,τι πει ο Βόσμος. Θέλω να μου πεις αν έχεις ψάξει ποτέ το κινητό της Κόνη. Ποτέ. Δεν κάνω γατινιές. Ωραία, το κρατάω αυτό που μου λες, γιατί σου απάντησες και πολύ γρήγορα. Θέλω να μου πεις όμως, χωρίς να πούμε ονόματα, σε οποιαδήποτε προηγούμενη σχέση, αν έχεις κάνει κάποια κατηνιά, ρε παιδί μου, να κοιτάξεις κινητό, να παρακολουθήσεις, οτιδήποτε, ρε παιδί μου, στο παρελθόν, που ήσουν πιο μικρός. Όχι. Εντάξει, μπορεί να ρώταγα να. Δεν λέω ότι δεν με ζηλιάρεις, αλλά. Ναι, όχι, τέτοια πράγματα δεν κάνω. Ανήκει στην κατηγορία αυτών που λένε ότι όποιος ψάχνει βρίσκει. Δηλαδή, άμα κοιτάξει κινητό, μπορεί να βρει κάτι που να μην σ' αρέσει. Εντάξει, σίγουρα όταν ψάχνει, βρίσκει. Αλλά όχι. Το θεωρώ ότι ξέρει, αν πιστεύει τον άνθρωπο που έχει δίπλα σου, δεν χρειάζεται να μπαίνει στις διαδικασίες. Ο Μάριος Καπότσης έχει υπάρξει τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση? Όχι. Ποτέ. Όπως είπε και ο Λευτέρης πριν, από όσο ξέρω, όχι. Άθελά σου δηλαδή μπορεί να έχει γίνει, αλλά εσύ να μπεις μέσα σε μια σχέση που υπάρχει ήδη, όχι? Ποτέ. Είναι και πολύ σοβαρός, δεν πρέπει να το κάνω και πολύ πλαγίτσα. Θέλω πίσω τον Πανταζή να μου φέρετε. Τον Πανταζή φέρετε μου. Με πλακώσει όλη η ομάδα. Λοιπόν. Μετά την Κόνη Μεταξά, θέλω να μου πεις ποια είναι πιο σεξι Ελληνίδα αυτή τη στιγμή. Νομίζω σεξι. Πολύ όμορφη είναι η Ηλία Παπαγεωργίου. Είναι και σεξι είναι. Γιατί λες μόνο όμορφη? Ναι, ρε παιδί μου, αυτό στην ερώτηση που μου έκανες. Μοντέλο. Ναι. Άρα λοιπόν τη βάζουμε αυτή σαν απάντηση. Τη θεωρούμε. Ναι, δεν την ξέρω προσωπικά, αλλά αυτό που βγάζει τουλάχιστον. Ναι, φαίνεται τρομερή. Λοιπόν, μεταξύ μας τώρα, έτσι όπως είμαστε. Με κοιτάς έτσι περίεργα. Θέλω να μου πεις αν έχεις κάνει role play. Ξέρεις είναι το role play? Ναι, έχω κάνει. Έχεις κάνει ποτέ σεξ στα αποδυτήρια? Ναι. Έχει συμβεί. Δεν θα πω ποιες ομάδες. Μην πεις.
Αν ήσουν εικόνη, θα σε παντρευόσουν. Εχθές. Τελευταία ερώτηση. Να σου πω, θα το πάρεις το κορίτσι. Δεν σε ρώτησα πριν. Πάλι. Θα δούμε, εντάξει, κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε τι? Στη ζωή. Στη ζωή εξελίσσονται καθημερινά. Ακριβώς. Είμαστε, πάμε καλά, είμαστε καλά. Μαρία, είσαι φοβερός και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι πιέστηκες σε αυτή τη θέση πραγματικά. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά. Εγώ ευχαριστώ, είναι υπέροχη εκπομπή. Είναι φοβερός ο τύπος αυτός, παιδιά, μπράβο σου. Και να συνεχίζεις να μας κάνεις έτσι περήφανος. Να είστε καλά. Πάμε να πάρουμε μία γεύση από το ποσοστό αγιότητας του Μάριου Καπότση.